Βεβαίως να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την ανταπόκριση σε αυτή την προσπάθεια να παρουσιάσουμε σε σημαντικές πτυχές της πολιτικής ζωής, είτε αυτές αφορούν το εθνικό μας πρόβλημα, είτε πτυχές της εσωτερικής διακυβέρνησης, τις θέσεις της παράταξης. Σήμερα, πεσούμενος από τον Επίτροπο για θέματα άμυνας και πρώην Υπουργών Άμυνας, θα καταθέσω τις θέσεις της παράταξης που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και τη στρατιωτική κυρία. Κυρίες και κύριοι, η άμυνα και η ασφάλεια είναι αγαθά τα οποία ένα κράτος οφείλει να παρέχει στους πολίτες του, προκειμένου να ζουν και να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους, οικονομικές και άλλες, σε συνθήκες σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης. Πέραν αυτό όμως, στην περίπτωση της Κύπρου, όπου το 37% του εδάφους της κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα και η Τουρκία δεν έπαυσε να αποτελεί την μόνιμη απειλή κατά των ελευθέρων εδαφών, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της περιοχής ελέγχου κτήσεων, η αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας παραμένει ένα κρίσιμο ζητούμενο μέχρι την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στο κυπριακό μας, στο κυπριακό πρόβλημα. Προϋπόθεση για μια ισχυρή αμυντική θωράκιση είναι μια ανθυρή βεβαίως οικονομία, αλλά και η πολιτική βούληση και η ειλικρίνεια προθέσεων, ώστε η άμυνα να συμβάλλει σε μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική που θα μας οδηγήσει στην επίτευξη του κύριου εθνικού στόχου, που βεβαίως είναι άλλος από την εξέβρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος μέσα από την διαδικασία πάντα βεβαίως διαλόγου. Ως παράταξη, αποδείξαμε ιδιαίτερα στην διάρκεια της διακυβέρνησης Κυρίνη ότι θέτουμε την άμυνα του κράτους και την ασφάλεια των πολιτών πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας. Γι' αυτό συμβάλαμε και αποφασιστικά, αλλά και έμπρακτα, στην αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας. Θα ήθελα απλά να υπενθυμίσω μόνο μερικά από τα επιτεύγματα της διακυβέρνησης του Γκλάφκου Κυρίνη στον τομέα της άμυνας. Πρώτον, την ουσιαστική αναβάθμιση της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας μέσα από το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου και την πραγματοποίηση κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με συμμετοχή της ελληνικής αεροπορίας και του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Δυστυχώς, η συνεργασία αυτή αφέθηκε από τις επόμενες κυβερνήσεις σταδιακά να τονίσει. Δεύτερον, τον εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα, αχητικά ελικόπτερα, αντιαεροπορικούς πυράβλους, άρματα μάχης και τετορακισμένα οχήματα, κατευθυνόμενα αντιαρματικά όπλα, πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς, περιπολικά σκάφη και άλλα. Τρίτον, την κατασκευή έργων υποδομής, όπως η αεροπορική και ναυτική βάση, σύγχρονα στρατόπεδα και άλλα. Τέταρτον, την μέρημνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού, όπως η μείωση της θητείας κατά ένα μήνα, οι αξιοκρατικές επιλογές μαθητοφόρων μέσα από αδιάβλητες εξετάσεις, ο εξυγχρονισμός βεβαίως της νομοθεσίας. Πέμπτον, στον τομέα της αμυντικής διπλωματίας, πετύχαμε την σύναψη συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας με φιλικά κράτη και τη συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Ως παράταξη, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στον αμυντικό τομέα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αμυντικής στρατηγικής του ελληνισμού έναντι στην τουρκική αμυντική. Γι' αυτό πιστεύουμε πως το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας που δημιουργούν αφενός η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου οι ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει πλέον το πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών μέσα από το κεφάλαιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, εξουδετερώνοντας τις όποιες αιτιάσεις και αντιδράσεις είτε της Τουρκίας είτε και άλλων μη φιλικών κρατών
που εκδηλώνονταν κάθε φορά που διεξάγονταν κοινέ ασκήσεις ή άλλες δραστηριότητες Κύπρου Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, μια συνολική πολιτική άμυνας και ασφάλειας περιλαμβάνει τους άξονες του προσωπικού, των εξοπλιστικών προγραμμάτων, της διοικητικής της οργάνωσης, του συνεχούς εξυγχρονισμού και διοικητικής και επιχειρησιακής διάρθρωσης των δυνάμεων, των αμυντικών σχέσεων και συνεργασιών με άλλα κράτη και βεβαίως την διπλωματική, την αμυντική διπλωματία. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήδη από το 2005 υπόβαλε την πρόταση του για μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας από 25 σε 14 μήνες με ταυτόχρονη πρόσληψη απαραίτητου αριθμού επαγγελματιών οπλιτών, έτσι ώστε η Εθνική Φρουρά να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό στρατό, όπως είναι η πλήστη στρατή των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λόγοι που επιβάλλουν τη μείωση της θητείας στους 14 μήνες έχουν αναψυχθεί, αλλά θα τους επαναλάβω και είναι οι ακόλουθοι. Η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς με τη μετατροπή της σε ένα σύγχρονο ή μη επαγγελματικό στρατό κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ικανό να παράγει ψηλά επίπεδα αποτροπής. Η τεχνολογία των σύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων που διαθέτει η Εθνική Φρουρά απαιτεί μακρόχρονη και συνεχή εκπαίδευση, και αυτό μόνο με επαγγελματίες οπλίτες μπορεί να επιτευχθεί. Η συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς σε ειρηνευτικές και άλλες επιχειρήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΟΗΕ επιβάλλουν πλήρη επαγγελματισμό που πρέπει να διακρίνει το προσωπικό που συμμετέχει. Καμιά χώρα στον κόσμο δεν συμμετέχει σε αυτές τις αποστολές με στρατιώτες θητείας. Τέλος, η μείωση της θητείας στους 14 μήνες θα συμβάλλει και στην καταπολέμηση ενός πραγματικά ιδιόρυθμου φαινομένου της φυγοστρατείας που έχει καταντήσει πραγματικά κοινωνική μάστιγα στην πατρίδα μας. Μέσα από έρευνες που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι ο κυριότερος λόγος της τάσης των νέων μας για φυγοστρατεία είναι η μεγάλη διάρκεια στρατιωτική θητεία που, ας σημειωθεί, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το Ισραήλ. Με την 14μηνη θητεία και με την παράλληλη λήψη κι άλλων μέτρων που θα αποβλέπουν στην καταπολέμηση του ρουσκετιού και την εμπέδωση της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης στην ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των στρατευσίμων και στον σεβασμό της προσωπικότητας τους, πιστεύουμε πως η φυγοστρατεία θα περιοριστεί στο ελάχιστο. Με την 14μηνη θητεία οι νέοι κερδίζουν έναν χρόνο και αυτό σημαίνει ότι εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία κατά ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό την ίδια ώρα θα βοηθήσει τόσο τους ίδιους τους νέους όσο και την οικονομία του. Όσοι επικαλούνται το απαγορευτικό δίθεν κόστος της μετατροπής της Εθνικής Φρουράς σε ημιεπαγγελματικό στρατό, δεν λένε σίγουρα την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι, όπως διαπιστώθηκε μέσα από οικονομική μελέτη που έγινε από εξειδικευμένο οίκο για λογαριασμό του κόμματος, το κράτος θα επιβαρυνθεί σταδιακά με ένα επιπλέον κόστος μόνο για τα πρώτα 4 έως 5 χρόνια. Στη συνέχεια το κόστος αυτό θα μειώνεται σταδιακά λόγω της εισόδου στην παραγωγική διαδικασία των νέων κατά ένα χρόνο νωρίτερα και το κράτος τα επόμενα χρόνια θα έχει αντί εξόδων εξοικονομήσεις. Το επιπλέον αυτό κόστος εξάλλου θα καλυφθεί με την αξιοποίηση ενός μόνο μέρους από τα συνολικά εισοδήματα που εισπράττει το κράτος κάθε χρόνο από τη φορολογία για την άμυνα και τα οποία τώρα κοντήλια διατίθενται αντικανονικά ή παράνομα, αν θέλετε, για άλλους σκοπούς και όχι για την αμυντική θωράκιση, όπως διαπιστώνει η Γενική Ελευθερία του Κράτους. Ενώ μεγάλες εξοικονομήσεις μπορούν να γίνουν και μέσα από τον εξυγχρονισμό, την διοικητική αναδιάρθρωση, την πλήρη μη οργάνωση και ψηφιοποίηση στρατολογικών και άλλων υπηρεσιών. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι σημαντικές εξοικονομήσεις θα πραγματοποιηθούν
γιατί είναι οι επαγγελματίες, θα είναι για μακρόν χρόνων οι χειριστές των εξειδικευμένων οπλικών συστημάτων και έτσι δεν θα παρατηρούνται οι ζημίες που σήμερα καταγράφονται από τους στρατιώτες θητείας. Κυρίες και κύριοι, οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούνται ασφαλώς από τους ανθρώπους που εξυπηρετούν, τους αξιωματικούς όλων των βαθμίδων, τους υπαξιωματικούς και τους οπλίτες, κληρωτούς και εθέλοντες. Ο καθένας, νομίζω, μπορεί να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα του ρόλου της ηγεσίας στις σύγχρονες στρατιωτικές μονάδες και επιχειρήσεις. Και γνώσεις, διοικητικές και άλλες ικανότητες πρέπει να συμπυκνώνουν πέραν ασφαλώς των αυτονοήτων που είναι η αφοσίωση τους στο υπηρεσιακό καθήκον και στις δημοκρατικές βεβαίως αρχές και αξίες. Οι επί πέντε χρόνια ανυπαρξία νομοθεσίας για αυτοιπηρετήσεις αξιωματικών οδήγησε στη στασιμότητα των προαγωγών από το 2006 με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην πειθαρχία, την συνοχή αλλά και το ηθικό των στελεχών. Δεν υπάρχει άλλο στρατό στον κόσμο στον οποίο να μην γίνονται προαγωγές, αφού για να λειτουργήσει ένα στρατός θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει αντιστοιχία βαθμού, ηλικίας και καθηγόντων, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο με τις αφιπηρετήσεις και βεβαίως τις προαγωγές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς την εκτελεστική εξουσία, ώστε το συντομότερο δυνατόν, μέσα από ένα σύγχρονο, σταθερά αξιοκρατικό πλαίσιο νόμου και κανονισμών, να αξιολογούνται τα στελέχη και να λαμβάνουν τις προαγωγές που δικαιούνται χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, στο πλαίσιο μετατροπής της εθνικής φράσης σε «είναι επαγγελματικό στρατό», θα πρέπει να αναβαθμιστεί σημαντικά και ο ρόλος των μονίμων υπαξιωματικών, των εθελοντριών και των εθελοντών τεντατής υποχρέωσης, μέσα από τον εξυγχρονισμό των κανονισμών που διέπουν την υπηρεσία τους στην εθνική φρουρά. Στον τομέα τώρα των εξοπλισμών, με την κάθετη μείωση των διατιθεμένων κονδυλίων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, έχει δυστυχώς κάθετα μειωθεί ακόμα και η αποτελεσματική συντήρηση και αναβάθμιση όσων οπλικών συστημάτων έχουν αποκτηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει ότι στα πλαίσια της μετατροπής της Εθνικής Φρουράς σε ημιεπαγγελματικό στρατό και λαμβανομένων υπόψη πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, θα πρέπει να εξυγχρονιστούν τα υπάρχοντα οπλικά συστήματα και όπου κρίνεται αναγκαίο να προμηθευτεί η Εθνική Φρουρά με νέα σύγχρονα μέσα. Κυρίες και κύριοι, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενεργοποίηση από το 1999 του πυλώνα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ιδιαίτερα της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής παρήχε μια εξαιρετική ευκαιρία στην Κύπρο να αξιοποιήσει τον γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της χώρο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της με απότερο στόχο πάντα την εξέβρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος. Αυτό προϋποθέτει την ισότιμη συμμετοχή της Κύπρου σε όλες τις δομές, σε όλα τα όργανα αλλά και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που σήμερα δυστυχώς δεν συμβαίνει, επειδή η Κύπρος είναι το μόνο κράτος της Ένωσης που δεν συμμετέχει στον συνεταιρισμό για την ειρήνη. Παρά τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το ψήφισμα αλλά και την πρόσφατη απόφαση της Κυπριακής Βουλής, παρά τις υποδείξεις της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και Ευρωπαίων ηγετών, η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται να υποβάλει αίτηση ένταξης στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, προσκολλημένη δυστυχώς σε ιδεολογικές αγκυλώσεις της περίοδου του ψυχρού πολέμου. Αυτή η αιμονή της κυβέρνησης και του ΑΚΕΛ στερεί δυστυχώς την κυπριακή δημοκρατία από την ισότιμη συμμετοχή της στα κέντρα λήψεως αποφάσεων στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας, στον οποίο να σημειωθεί η Τουρκία ως υποψήφια χώρα και ως μέλος του ΝΑΤΟ συμμετέχει και διαμορφώνει αποφάσεις που αφορούν και τη δική μας πατρίδα. Την ίδια στιγμή, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει πως η Κύπρος
όντας η ίδια θύμα βάναυσης παραβίασης του διεθνού του δικαίου, πρέπει έστω και συμβολικά να συμμετέχει στις διεθνείς προσπάθειες για την επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας και βεβαίως των αρχών του διεθνού δικαίου μέσα από ειρηνευτικές και το υπογραμμίζω και ανθρωπιστικές δραστηριότητες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη των παροχημένων εμμονών της κυβέρνησης από κάποια παραδείγματα που θα σας δώσω στη συνέχεια. Η Κύπρος συμμετέχει στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο με στρατιωτικό προσωπικό και με διευκολύνσει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάτω από το κεφάλαιο 6 του καταστατικού χάρτη. Αλλά την ίδια ώρα αρνούμαστε να συμμετέχουμε υποστηρικτικά, επαναλαμβάνω υποστηρικτικά, στην υποεξέλιξη επιχείρησης στη Λιβύη, η απόφαση για την εκτέλεση της οποίας λήφθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κάτω από το κεφάλαιο 7, που είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ βεβαίως πιο ισχυρό από το κεφάλαιο 6. Η κυβέρνηση αρνείται από τη μια να υποβάλει αίτηση ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, γιατί τάχα αποτελεί τον προθάλαμο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει πρόβλημα να συμφωνήσει με τον Καναδά, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να σταθμεύει τα στρατεύματα της στην Κύπρο. Όπως και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο πρόεδρος Χριστόφιας βεβαίως να προεδρεύσει του Υπουργικού Συμβουλίου που έδωσε την άδεια υπερκτήσεων των βομβαρδιστικών που βομβάρδισαν το Ιράκ. Βομβαρδιστικών πάντα του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα μας με αλλαγή νοοτροπίας και με την δημιουργία ενός σύγχρονου στρατού, ευέλικτου επαγγελματικού στρατού, θα μπορέσει να αξιοποιήσει και δικό της όφελος το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό της χώρο, τον οποίο μονοπολούν σχεδόν οι Βρετανικές βάσεις και η Τουρκία στα κατεχόμενα. Για να γίνει τούτο κατορθωτό, ή θα γίνει τούτο κατορθωτό αν θέλετε, με την διάθεση στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά και τις δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγουν οι υπηρευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, διευκολύνσεων, μέσα από τις υποδομές που διαθέτει στο έδαφος της, όπως η αεροπορική βάση της Πάφου, η ναυτική βάση στο Μαρί, υπηρεσίες έρευνας και διάθεσης, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, οι υγειονομικές υπηρεσίες και άλλα. Είναι μέσα σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια, δηλαδή της εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων και της αξιοποίησης των νέων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών δεδομένων, που εντάσσουμε και την θέση μας ότι και μετά τη λύση η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να διατηρήσει ένα μικρό επαγγελματικό στρατό ακριβώς για λόγους που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω ότι για μας τα θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται ούτε για αντιπαρατέσεις ούτε για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται κατ' εμάς εθνική συνεννόηση. Θα μπορούσα να αναλώσω αυτή την παρουσίαση για να αναδείξω τις ανεπάρκειες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της σημερινής κυβέρνησης, με πρώτη ενδεχόμενα και καλύτερη, την εγκατάλειψη της προεκλογικής θέσης για μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 19 μήνες ή να διαρωτηθώ εάν η πολιτική άμυνας της κυβέρνησης περιορίζεται στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Προεδρικό προς το Υπουργείο Άμυνας για αναβάθμιση κάποιων ημετέρων. Θεωρώ όμως πολύ πιο σημαντική και ωφέλιμη την παρουσίαση των δικών μας θέσεων, προτάσεων και εισηγήσεων, όπως επίσης θεωρώ σημαντικό να εκφράσω την ετοιμότητα μας να συζητήσουμε με την κυβέρνηση και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Είμαι βέβαιος ότι αν όλοι προσέλθουμε σε ένα τέτοιο διάλογο με ανοιχτό πνεύμα, θα βρούμε τις λύσεις που θα επιτρέψουν τη μείωση της στρατιωτικής θητείας όχι στους 19 αλλά στους 14 μήνες. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να τονίσω πως το σύνολο των προτάσεων μας
εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας θέσης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Κυρίαρχος στόχος μας παραμένει η κατάληξη σε μια αποδεκτή και λειτουργική λύση που θα απαλλάσσει την Κύπρο από την παρουσία των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. Αυτή είναι η πίστη μας, ή αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και αποτελεί την πίστη μας, είναι πως είναι η μόνη πράξη που θα ενισχύσει η εξέβραση δηλαδή μιας λύσης, περισσότερο, θα ενισχύσει περισσότερο από κάθε άλλο την ασφάλεια και την προοπτική του κυπριακού ελληνισμού. Σας ευχαριστώ θερμά.